Λοιπόν, παρότι εντάξει είναι συννεφιά και λοιπά και μπορεί να έχει μπόρες και καταιγίδες, λέει, θα είναι ιδιαίτερο ζεστή η εβδομάδα αυτή που εισερχόμαστε σήμερα για τον Απόλλωνα σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο μετεγραφικό. Όχι. Νομίζω θα πάμε βάσει και ειδικό συστικό που επικρατούν. Πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο επί της παρούσης. Δηλαδή, εκκρεμότητες που υπάρχουν δεν έφτασε ο καιρός σιγά σιγά να τακτοποιηθούν. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους υπάρχει μια συζήτηση μαζί τους, τους Ελίσιο, Φέρε και Μοντέρο, ως και στο θέμα του Ζωάου Πέδρου. Και από ξεκαθαρίσω σκηνικό με τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που εκκρεμούν αυτές οι συζητήσεις, θα δούμε ποιοι θα παραμείνουν ή όχι στο ρόστερ, θα δούμε πού θα φτάσει τελικά ο αριθμός των αποχωρήσεων, έχουμε ήδη 6, αν θα είναι 6, 7, 8, 9 θα δούμε, για να δούμε μετά την διαδικασία των μεταγραφών και πώς θα γεμίσουμε το ρόστερ εν ώψη της νέας περίοδου. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιοι τελικά θα αποχωρήσουν από την τετράδα την οποία ανέφερες προηγουμένως, συν την εξάδα τη γνωστή την οποία ανακοινώσατε. Πόσο ρόλο παίζει το γεγονός ότι κερδίσατε γύρω, κερδίσατε μέρες προετοιμασίας, σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό γενικότερα? Είναι το πιο σημαντικό, νομίζω είναι ένα από τα πράγματα που πληρώσαμε την αγωνιστική περίοδο που μόλις αποχαιρετήσαμε. Είχαμε πέρσι πολύ λίγο χρόνο στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, κάτι το οποίο μας οδήγησε και σε λάθη, γιατί αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια από όλους αρχίζει ως αρχίζει από τον τέταρτο προκριματικό, από το play-offs, και κόντρα στη Νίς και κόντρα στη Λοκομοτή Μόσχας. Άρα είχαμε όλο το καλοκαίρι να κάνουμε ένα φοβερό προγραμματισμό με καθαρό μυαλό. Πέρσι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ολοκληρώνει και το πρωτάθλημα σε 13 μέρες αρχίζει η προετοιμασία. Και φέτος έχουμε αρκετό χρόνο, άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των τεσσάρων που είπαμε για να δούμε τι θα πετύχουμε στο θέμα της πρόσθεσης για να ενισχύσουμε την ομάδα. Αυτό το ξεκαθάρισμα μέχρι τέλος του μηνός πάνω κάτω αναμένεται να είναι γνωστό ουσιαστικά και θα αποτελέσει ο παρελθόν ή όχι? Ίσως και πιο γρήγορα θα δούμε. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, την γενικότερη προσπάθεια στα της προετοιμασίας, τι μπορείς να πεις για λεπτομέρειες? Και το δεύτερο και τελευταίο, φέτος συγκριτικά με την περσινή την περίοδο, πόσο ρόλο θα παίξει το γεγονός ότι βγαίνετε Ευρώπη τροπεούχοι στην κινητικότητα που αναμένετε να έχουν τα διαρκεία σας? Ναι, ο κόσμος στα πόλια νομίζω ξεσηκώθηκε και ήταν τις τελευταίες μέρες πριν από τον τελικό και μετά τον τελικό. Παίρνουμε και αισθανόμαστε την άβρα του. Είμαστε σίγουροι ότι και με τις προσθήκες που θα γίνουν η ψυχολογική τόνος θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα στα της προετοιμασίας είπαμε ότι στις 20 Ιουλίου αρχίζει ανεπίσημα η διαδικασία. Στις 21 θα υπάρχουν τα εργομετρικά. Και 27 είναι πρώτη επίσημη. Θα δούμε και ποια μέρα θα είναι παρουσιάση του ρόστερ στη μεγάλη εκδήλωση που έχουμε καθιερώσει. Για να δούμε γενικά πώς θα ολοκληρωθεί το καλεντάρι πριν αναχωρήσει η ομάδα αρχές Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό πολύ από τη σήμερα.